διαφημίσεις και επιστρέφουμε με σκάνδαλα τα οποία πραγματικά θα κάνουν ντόρο. Σε λίγο έχουμε πασίγνωστο Έλληνα παρουσιαστή δημοσιογράφο, όπου έχει ξεσπάσει άλλος με τα καμώματά του και με τις νεαρές κοπελίτσες που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας, που προσφέροντάς τους μια θέση εργασίας στο τεράστιο, στο πολύ μεγάλο κανάλι το οποίο εργάζεται, πέφτουν τα κοριτσάκια θύματα του επιτίδιου συγκεκριμένου, αναγκάζοντάς τους να πέφτουν στο κρεβάτι του. Σε λίγο ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε και σε κύριε εδώ πέρα. Έχουμε και το άλλο το ακουστικό εδώ πέρα, γιατί γίνεται χαμός. Οι ειδήσεις τρέχουν. Η ενημέρωση τρέχει. Αυτό είναι. Κάνουμε διάλειμμα και έχετε η μία είδηση βόμβα μετά την άλλη. Πάμε λοιπόν στο Βαγγέλη Καράλη να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο παρουσιαστή. Για πες μας. Έτσι είναι. Κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα, όχι τόσο για τις πράξεις, γιατί ως γνωστόν δυστυχώς στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά πέφτουμε από τα σύννεφα διότι μαθαίνουμε για ανθρώπους που μπορεί να βλέπουμε στο γυαλί, στις τηλεοράσεις. Αυτό που λένε, αν χωρούσε και στον τίτλο, υπεράνω πάσης υποψίας, που σε καμία περίπτωση δεν θα σου έβγαζαν ένα τέτοιο προφίλ, που ο συγκεκριμένος άνθρωπος της ενημέρωσης, ξαναλέμε, ενημερωτικής εκπομπής. Πολύ γνωστός. Ή εκπομπών καλύτερα. Ναι, πολύ γνωστός. Σε πολύ μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι της χώρας. Δεν μιλάμε για ένα μικρό μεγαλύτερα. Κανάλι. Από τα μεγαλύτερα. Για πανελλαδικό. Παντρεμένος ο κύριος. Παντρεμένος και με οικογένεια. Έτσι. Μάλιστα. Ο οποίος ψαρεύει σε εισαγωγικά κορίτσια, γυναίκες καλύτερα, μέσω... Νεαρά κορίτσια, ενήλικα νεαρά φυσικά, κορίτσια, ναι, που ασχολούνται με το που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χώρο της τηλεόρασης. Μέσω του διαδικτύου του Facebook βλέπει ότι έτσι έχουν κάποιες ενασχολήσεις με τα μίντια, είτε στην επαρχία, σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή σε τηλεοράσεις. Στέλνει τα μηνύματά του. Από εκεί και πέρα τα κορίτσια λογικό είναι... Λογικό. Τέλος πάντων, κορίτσια που τους ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος χώρος, όταν ακούν τον τηλεοπτικό σταθμό που γνωρίζουν και τον άνθρωπο, φυσικά οι περισσότερες δέχονται να έρθουν στην Αθήνα και να βγουν μαζί του. Να κάνουν μια συνάντηση έτσι... για να ακούσουν την πρόταση συνεργασίας. Δηλαδή ο συγκεκριμένος κάνει το phishing, δηλαδή το ψάρεμα. Το βιογραφικό που λέμε. Το ψάρεμα το οποίο λέγεται στη γλώσσα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ψαρεύει τα θύματά του. Νεαρά κορίτσια, κυρίως από την επαρχία, τους στέλνει τα μηνύματα ότι θα μας ενδιαφέρει, γιατί έχω μια ελεύθερη θέση στον τάδε τηλεοπτικό σταθμό που εργάζομαι, γνωστός ο ίδιος, άνθρωπος εμπιστοσύνης, παντρεμένος, λέει. Παντρεμένος, γοητευτικός κυρίως να πούμε. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλος. Γίνεται το ραντεβού, συναντιούνται και μετά εκεί αρχίζουν τα παρατραγουδά. Για πες μας, κύριε Και μετά Καράλη. Από εκεί και πέρα, η χύψη κοπέλα από εκεί που ήταν, από έναν τηλεοπτικό σταθμό της επαρχίας ή ραδιόφωνο, που μπορεί να έκανε μια αξιοπρεπέστατη και πολύ καλή δουλειά και πολύ ικανή να είναι, γίνεται δημοσιογράφος μέσα σε μία μέρα ή καλύτερα μία νύχτα, ναι, του συγκεκριμένου πολύ μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού. Με τελευταίο παράδειγμα, δημοσιογράφο που μέσα πραγματικά σε μία νύχτα κατάφερε να μπει στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό μέσω του συγκεκριμένου γοητευτικού κυρίου της ενημέρωσης, ξαναλέω. Δηλαδή με όποια, κόσμος... με όποια λέει, δηλαδή τις βάζει στο κανάλι, δηλαδή. Κάποιες βάζει. Κάποιες βάζει, ναι, αλλά έχει μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπουμε, έτσι. Περνάει δηλαδή ο λόγος του. Μάλιστα. Τώρα, ο κόσμος πολλές φορές λέει, τι σας νοιάζει είναι... αυτά τα πράγματα κουτσομπολίστικα. Δεν είναι το θέμα του κουτσομπολιού, είναι το κοινωνικό. Διότι ξαναλέμε, δεν είναι απαραίτητο για να κάνει κάποιος καριέρα, είτε κοπέλα είτε άντρας, ότι θα πρέπει να πάει να πέσει στο κρεβάτι μαζί με κάποιον άλλον. Και υπάρχουν κορίτσια και γυναίκες που κάνουν τη δουλειά τους με πολύ αξιοπρέπεια και δεν είναι έντιμο και ηθικό μια κοπέλα που οι αντιστάσεις της ή το ψώνιο της είναι μεγαλύτερο να πηγαίνει με τον καθέναν για να πάρει μια θέση. Μάλιστα. Πάμε τώρα, λοιπόν, να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει.